Κλείδωσε οριστικά για τις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC News το debate μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει να γίνουν 3 τηλεμαχίες. Η πρώτη στο ABC News, η δεύτερη στο Fox News και η τρίτη στο NBC. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη τύπου από την έπαυλη του Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα, επιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις λέγοντας πως είναι χειρότερη από τον Τζο Μπάιντεν. We have somebody that hasn't received one vote for president and she's running. And that's fine with me. But we were given Joe Biden and now we're given somebody else. Ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του αμφέβαλε για το πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. If Trump wins, no, I'm not confident at all. I mean, if Trump loses, I'm not confident at all. He means what he says. We don't take him seriously. He means it. All the stuff about if we lose, there'll be a bloodbath. Την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα η Κάμαλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν. Μερικές εβδομάδες αφού το Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος του Μπάιντεν είναι να ξεδιπλώσει το κυβερνητικό του έργο και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει την Κάμαλα Χάρις. Όμως πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι όταν εμφανίζεται η Χάρις από κοινού, πότε με τον Μπάιντεν, πότε με τον Τιμ Γουόλτς, ίσως να μην ενισχύει τον προεκλογικό της αγώνα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν φαίνονται ηγετικές ικανότητες ενάντια του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μαρτύρουν μια αισιοδοξία των Αμερικανών απέναντι στην υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ. Το choir needs to sing. We know that unions built the middle class. The rest of America has to. You know who doesn't believe that? Donald Trump. He sees the world entirely differently, and it really starts with this. We're saying we just want fairness. We want dignity for all people. Yeah. We want to recognize the right all people have to freedom and liberty to make choices, especially those that are about heart and home, and not have their government telling them what to do. Οι αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι, όπως φαίνεται, από τις πιο αμφίρροπες στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.